θέλω να βάλει τώρα την πρώτη επίθεση για την ελπίδα. Ο Χρήστης πάει προς τα μέσα. Στο αριστερό λέει άπασκο και έρχεται στο follow. Ο Χαλίκης 2-0. Ο Χειμονέτος πάει απέναντι στο Σταύρου. Ο Χειμονέτος δύσκολο, σούτ εύκολο. Ο Μουστάκας στον Κουρμαδιά. Ο Κουρμαδιάς είναι καλό σούτερ. Και θα το αποδείξει τώρα ο πρώτο προβάδισμα του διαγώνα στο παιχνίδι. Πριν από τον Χαλίκη. Καταβαίνεις, δεν περνάει την πάσα και δεν βγάλει εφηδιασμό διαγόρας και τον βγάζει με τον Βιντάλη Βονιατζή να αφήνει την πάλα στο καλάθι. Καλήκης μέσα στη ρακέτα, τελειώνει την πάσα πέρα στο Μουστάκα. Ο Χρήστης για τρεις, είναι εύκολο. Αλλάζει την μπάλα ωραία εκεί ο Βονιατζής με τον Μιτσού, με τον Μαστάκα που έχασε την μπάλα και ο Καταβαίνης στον εφηδιασμό. Για το 11-7, 11-7, ο Γιατζής για 3, απαντά. Πήρε ο Χρήστης, κάνει την μπάλα ο Καταβαίνης και τρέχει ο Μιτσού. Πάσα εφηδιασμού ξανά στον Γιατζή και ο Διαγόρας προσπερνάει και πάλι. Καταβαίνης παίρνει το σκριν, θα πασάρει στο Μανολόπουλο για 3, ο Σωτήρης Μανολόπουλος μέσα. Βγαίνει από τα σκρίνια ο Κουρμαδιάς και εκτελεί για 3 μπροστά στο Φράγκο. Είναι πολύ καλό σουτέρ ο Μιχάλης Κουρμαδιάς. Ο Διαγόρας μειώνει και πάλι. Ξανά ποστάρει ο Μανολόπουλος. Όλο το βράδυ αυτό θα βλέπουμε, όλο το μεσημέρι μάλλον. Ο Μανολόπουλος ξανά η τάπα τώρα από τον Λιβισιανό. Ο Φράγκος μάχεται. Νέα καλή άμυνα από τον Λιβισιανό. Και πάλι ο Μανολόπουλος τελειώνει τη φάση. Πάσα έξω ο Ποδιώτης το 1 δευτερόλεπτο. Ο Κουρμαδιάς δέχεται τον μπλοκ από το Χρήση. Ο Χρήστης ο οποίος θα πάει και στον εφηδιασμό για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 25-16 η ελπίδα στο Σιλενέα. Ο Γιατζής θα πάει προς τα μέσα στο lay-up. Και ο Μανολόπουλος προσποιείται. Πάσα στο Σταύρου, εξαιρετικό σουτέρ. Ο Σταύρου αστοχή μόνο στο Μανολόπουλος εκεί. Φτάνει τους 12. Χειμονέτος. Άιντε δύσκολη ενέργεια, ευτοχή. Το ίδιο σκηνικό, Χρήστης πάει προς τα μέσα, κλείνεται, αστοχή. Ο ίδιος το rebound με τον Μιτσού, ευτοχή ο Χρήστης. Και ο Χρήστης που θέλει να τρέξει. Χρήστης για τον Σταύρου, έξτρα πάσα, Μανολόπουλος από τα 9 μέτρα για 3. Είναι μεγάλη κράση του, είναι τεράστιος παίκτης. Μιτσού και πάλι, Κουρμαδιάς ξανά για 3. Εδώ, τώρα το βάζει. Με το 37-25 θα παραμείνει ξεχασμένος ο Χρήστης στην άλλη πλευρά. 39-25 δεν τελείωσε την φάση ο Μουστάκας. Καταβαίνεις. Ο Χρήστης με τον νεαρό τον Καρατζόγλου να τον μαρκάρει. Εξαιρετική πάσα. Ο Καλίκης τελειώνει την φάση. Ο Βοιατζής στην τελευταία επίθεση στα 5. Ο Βοιατζής πάει προς τα μέσα. Τελειώνει και αυτή τη φάση. Ο Γιατζής προσποιείται, φλότερ, εξαιρετικό. Τώρα ο Χρήστης, ωραία αποφεύγει, εξαιρετικά τον Χειμονέτο. Σκάει φάουλ τώρα εδώ ο Διαγόρας. Χρήστης με τον Γιατζή, δύσκολη προσπάθεια από τον Γιάννη Γιατζή, εύστοχη και αυτή. Γραμμένει ο Χειμονέτος ελεύθερος, δεν σουτάρει. Θα πάει χαμηλά, τον καταβαίνει και δικαίως. Σταύρου, χαμηλά αποστάρει ο Μανολόπουλος και ο ίδιος το επιθετικό rebound και τελειώνει τη φάση. Οι παίκτες που έχουν κάνει διαφορά, δεν φοβάται ο Χειμονέτος, πάει απέναντί του, αλλά κάνει τραγικό λάθος. Εφηδιασμός με τον Δημήτρη Σταύρου για τελειώνει τη φάση, 49-33. Άρχεται το σκορ, έχει μείνει χαμηλά, προσποιείται ο Βοιατζής, ο Λιβισιανός θα γυρίσει με τα αριστερό και θα ευστοχήσει. Ο αρχηγός της ελπίδας, πρώτη παρουσία του στον τελικό, εξαιρετική πάσα από τον Βοιατζή στο νεαρό, τον Καρατζόγλου. Μιτσού με τον Μανολόπουλο. Μιτσού θα πάει στο Κώστα, Κώστα, λάθη και φόουλ από τον Κώστα Μιτσού. Είναι ο Μιτσού. Βάζει και πάλι στην πλάτη του, τον καταβαίνει, πασάρει έξω. Ο Καρατζόγλου προσποιείται. Ο Καρατζόγλου δεν φοβάται εκεί, πάει προς τα μέσα. Εξαιρετικός ο νεαρός. Ο Βοιατζής παίρνει τον rebound. Το διαγώνας μπορεί να μειώσει κι άλλο. Πέρασε ο Βοιατζής. Πάει μόνος του στο κόστο, τελειώνει την πάση. Ο Μιτσού πήρε την μπαλά. Με τον καταβαίνει απέναντί του. Ο Μιτσού με το ένα χέρι τελειώνει την πάση. Ο Κανίκης με τον Μιτσού.
Ο Μανολόπουλος εντελώς ελεύθερος. Ήταν πέναλτι αυτό. Ο Μιτσού υπό την πίεση του Σταύρου. Ο Μιτσού θα πάει το Σταύρου στο ένας με έναν. Πάει προς τα μέσα, κλείνεται. Πολύ δύσκολο καλάθι. Ο Μιτσού, ωραία σταυρωτή τρίπλα. Ο Βοιατζής ελεύθερος για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Κανίχης. Πέρασε ο Χρήσης, τελείωσε τη φάση. Ωραία πάσα τώρα εδώ στον Καλίχη, θυμόμενη η άμυνα του Διαγόρα, 61-52. Ο Μιτσού με τον Καλίχη βάζει στην πλάτη του τον Σταύρου, ο Χουρμαδιάς για τρεις. Όπο, ο μεγάλος σουτ. Ο Χουρμαδιάς βάζει τρελή χαμπύλη στην μπάλα. Χρήσης με τον Βοιατζή, χάνει προς τιμή τον έλεγχο της μπάλας, προστάρει χαμηλά. Πάσα του στον Σταύρο, ο Σταύρος θέλει να πατήσει για τρεις και θα το κάνει. Ο Δημήτρης Σταύρου, πολύ μεγάλο σουτ. Καράβας, Μανολόπουλος με τον Κουρμαδιά που έχει 4 φάουλ. Πελαποστάρει ο Μανολόπουλος. Ο Μανολόπουλος θα γυρίσει, θα στοχίσει ο ίδιος στον επιθετικό λιμπόλιο και το καλάθι. Ο Μιτσού τώρα. Ο Μιτσού θα πάει προς τα μέσα με τον Μανολόπουλο. Καλάθι και φάουλ. Πέρασε ο Μιτσού. Ο Κουρμαδιάς για τρεις. Ωραίο σούτ από τον Μιχάλη Κουρμαδιά. Ο Διαγόνας έχει έρθει εδώ, το παίζει να παίζει όλα για όλα, ήταν το outsider. Κρατάει την ελπίδα χαμηλά. Τώρα ο Σταύρου για την απάντηση. Απαντάει ο Δημήτρης Σταύρου. Έχει βάλει δύο πολύ μεγάλα σουτ. Είναι ο Χειμωνέτος. Θα παίξει με τον Σταύρου. Η πάσα του στο Βοιατζή. Ο Βοιατζής κλείνεται. Ο Καρατζόγλου θα πάει προς τα μέσα. Ο νεαρός δεν φοβάται την καλύφη. Και τελειώνει μία ακόμη φάση. Ο Κουρμαδιάς θα βγει για να στάρει για τρεις και θα βάλει ένα μεγάλο σουτ. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει ο Κουρμαδιάς. Στα 22 δευτερόλεπτα ο Βοιατζής θα πάει προς τα μέσα. Ο Λιβισκανός έρχεται ως τρέιλερ. Η τάπα του Μανολόπουλου. Η τάπα του αγώνα νομίζω από τον Μανολόπουλο που μένει να κρίνει τον μεγάλο τελικό. Αστοχή ξανά στη δεύτερη. 73-67 Καρατζόγλου. Βοιατζής για τρεις. Εστοχή. 73-70. 2-2 από τον πολύ ψύχρωμο Χρήστο Καταβέλη. Την μπάλα στα χέρια του Βοιατζή. Ο Βοιατζής τρέχει το γήπεδο. Ο Βοιατζής θα παίξει με τον Καρατζόγλου. Ο Καρατζόγλου για τρεις. Δεν το βάζει, τέλος παιχνιδιού. Η Ελπίδα Πεταλουγών είναι πρωταθλήτρια των Δεκαλίτσου για τη σεζόν 2023-2024. Θα επικρατήσει με 75-70 του Διαγόρα. Οι πανηγυρισμοί των παιχτών της Ελπίδας. Παρακαλώ μετά τον Δήμαρχο Ρόδου, τον κύριο Αλέξανδρο Κολιάνη, να δώσει το κύπελλο στον αρχηγό της ομάδας, τον Άρη Κεφτάκη, τον καθήκη, ο Ιωάννα Μονοκαλίσου.